καλησπέριζω και εγώ, να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή και την Οργανική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μας και τιμή να επιστρέψουμε στα πατροπολιτικά εδάφη. Θα μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά για την εμεινόπαυση, μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας. Θα μιλήσουμε για την γύρανση του αναπαραγωγικού συστήματος, στα στάδια της φυσιολογίας, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι φυσιολογικές αλλαγές και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την εμεινόπαυση, τι θεραπευτικές επιλογές έχουμε και θα μιλήσουμε για μια κλινική οντότητα η οποία παλαιότερα είναι λιγότερο συχνή και τη βλέπουμε όλο ένα και συχνότερα τελευταία, την πρόνοια θητική ανεπάρκεια. Η γύρανση του αναπαραγωγικού συστήματος φαίνεται να ξεκινάει ήδη από την εμβρυϊκή ζωή. Ένα θήλιο έμβριο 20 εβδομάδων έχει περίπου 6 με 7 εκατομμύρια οφυλάκια, τα οποία προοδευτικά μειώνονται. Κατά τη γέννηση, λοιπόν, έχουμε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια οφυλάκια. Όταν ξεκινάει η περίοδο στη γυναίκα, τα οφυλάκια αυτά είναι περίπου 400.000. Η θηλακιοειδής αθρησία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Και επιταχύνεται η απώλεια των οφυλακίων, μάλιστα, όταν ο συνολικός αριθμός τους πέφτει κάτω από 25.000. Όταν φτάσουν αυτά να είναι περίπου 1.000, τότε τα οφυλάκια εξαντλούνται και εμφανίζεται η εμεινόπαυση. Αξίζει να τονίσουμε ότι η ηλικία και η γονιμότητα συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει μια πτώση της γονιμότητας από την ηλικία των 30-35 και κάτω και αυτή αυξάνεται προοδευτικά μετά τα 38 έτη, καθώς και τα ποσοστά των αποβολών στις εγκυμοσύνες. Αναπροχωρώντας πιο συγκεκριμένα στην περίοδο της εμεινόπαυσης, τα σημεία και συμπτώματα της εμεινόπαυσης έχουν ήδη περιγραφεί από τον 18ο αιώνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο του 1887 αναφέρεται ότι η δυσλειτουργία στις οθήκες μεταφέρεται στο νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο της γυναίκας, προκαλώντας νευρικότητα και διαταραχές και υστερική συμπεριφορά. Η εμεινόπαυση σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας και μπορεί να οριστεί ως την οριστική διακοπή της εμφάνισης περιόδου για διάστημα πάνω από 12 μήνες. Η διάγνωση αυτή τίθεται κλινικά και είναι το αποτέλεσμα της εξάρτησης των οαρίων και της μειωμένης παραγωγής ιστρογόνων από τις οθήκες λόγω της φυσιολογικής διαδικασίας γύρανσης ή κάποιας ιατρικής παρέμβασης, παραδείγματος χάρη μια χειρουργική επέμβαση ιστερεκτομής. Μια γυναίκα η οποία θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή σε ακτινοθεραπεία για κάποια μορφής του βοήθεια. Τα στάδια της γύρανσης του αναπαραγωγικού συστήματος, όπως φαίνεται και στο γράφημα της διαφάνειας, περιλαμβάνουν την πρώην εμεινόπαυση, τα χρόνια δηλαδή πριν την έλευση της εμεινόπαυσης, την περιεμεινόπαυση ή την κλιμακτήριο και την μετεμεινόπαυση. Η μέση ηλικία εμφάνισης της εμεινόπαυσης στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά είναι τα 51 χρόνια, περίπου στο 1% των γυναικών η εμεινόπαυση υπέρχεται στα 40 έτη και περίπου στο 5% στα 55 έτη. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν την εμφάνιση της εμεινόπαυσης, σε ποια ηλικία δηλαδή υπάρχει η εμεινόπαυση? Φαίνεται αυτό να εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ηλικία της μητέρας στην εμεινόπαυση, το κάπνισμα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, η κατανάλωση αλκοόλ και το BMI, ο δείκτης μάζας σώματος της γυναίκας. Η περίοδος της περιεμεινόπαυσης ή της κλιμακτηρίου, όπως είναι γνωστή, προηγείται της περίοδου της εμεινόπαυσης. Είναι το διάστημα στο οποίο εμφανίζονται ορμονικές διαταραχές και άστατοι κύκλοι μέχρι και ένα έτος μετά την εμεινόπαυση και αυτό περίπου εμφανίζεται από τα 45 μέχρι τα 55 έτη μιας γυναίκας. Ενώ η οθηκική γύρανση ξεκινά αρκετά νωρίτερα, πάνω από τα 35 με 40 έτη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ηλικία της εμεινόπαυσης παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια των ετών, όπως υπάρχει καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια. Όμως το προσδόκιμο της ζωής μιας γυναίκας αυξάνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο. Έτσι, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού πλέον, αυτό που παλαιότερα αναφερόταν ως και τρίτη ηλικία, η οποία δεν θα έπρεπε αυτός όλος να χρησιμοποιείται, ανήκει, εμφανίζει εμεινόπαυση, βρίσκεται στην ηλικία της εμεινόπαυσης. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 30% των γυναικών στις ΗΠΑ ανήκει στην μετεμεινοπαυσιακή ηλικία. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, σταδιακά αυξάνεται. Και είναι πολύ σημαντικό, κάθε γυναίκα η οποία βρίσκεται, είναι δραστήρια, παραμένει δραστήρια, βρίσκεται μέσα στον κοινωνικό ιστό, στην παραγωγική διαδικασία,
να γνωρίσει και να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα που έχει. Δύο κουβέντες για την κλινική οντότητα της πρόορας οροφυτικής ανεπάρκειας που πιθανώς να έχετε ακούσει. Αυτό εμφανίζεται, μια κλινική οντότητα που εμφανίζεται σε γυναίκες που διακόπτεται η περίοδος πριν την ηλικία των 40 ετών. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε από την πρόορη ημινόπαυση, όπου η διακοπή περίοδου εμφανίζεται περίπου από τα 40 μέχρι τα 45 έτη. Η πρόορη οροφυτική ανεπάρκεια παλαιότερα εμφανιζόταν περίπου στο 1% των γυναικών κάτω τη ηλικία των 40, ενώ τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό έχει διπλασιαστεί. Ενώ η πρόορη ημινόπαυση εμφανίζεται περίπου στο 7,8% του γυναικείου πληθυσμού 40 με 45 ετών. Ποια είναι η συμπτωματολογία της ημινόπαυσης, τι εμφανίζει μια γυναίκα που βρίσκεται στην ημινόπαυση? Τα συμπτώματα αφορούν όλο τον οργανισμό και μπορούν να ξεκινούν από αγκυοκινητικές διαταραχές, μεταβολικές διαταραχές, διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η γυναίκα παρατηρεί αλλαγές στο δέρμα της ή της αρθρώσης. Έχουμε μια πτώση της λίπητο, έχουμε ατροφία στο οργανικό σύστημα, μεταβολές στη διάθεση και πολλά πολλά συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται τόσο στην προεμινόπαυση, στην περιεμινόπαυση, καθώς και στην μετεμινόπαυση. Ξεκινώντας από τις αγκυοκινητικές διαταραχές, είναι πολύ γνωστές οι εξάψεις και οι εφυδρώσεις που εμφανίζουν οι γυναίκες. Αυτές μπορούν να είναι οι εξάψεις, είναι το αίσθημα καύσους, το ξαφνικό αίσθημα καύσους, ζέστης που αισθάνεται η γυναίκα κυρίως στο ανώτερο σώμα της, έχει διάρκεια ορισμένα δευτερόλεπτα και μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας. Συνδυάζεται συχνά με εφίδρωση, με αίσθημα απαλμών, ταχυκαρδία και με μεγάλη δυσφορία από τη γυναίκα. Μια γυναίκα στην ημινόπαυση μπορεί να εμφανίσει προβλήματα ύπνου. Είναι συχνές οι εναλλαγές της διάθεσης και η καταθλιπτική σύνδρομη. Οι γυναίκες εμφανίζουν νευρικότητα, ένταση και πολλές φορές επιθετικότητα. Παρατηρείται σωματική και διανοητική εξάντληση με μείωση της συγκέντρωσης της μνήμης και της απόδοσης, πολύ συχνή υπονοκέφαλη, υπόνοια στις αρθρώσεις, ατροφία του δέρματος και αρέωση του τρεχωτούς της κεφαλής. Πάρα πολύ σημαντικά και θα αναφερθούμε παρακάτω είναι και τα συμπτώματα από το οργανωτικό σύστημα. Προχωρώντας, η γυναίκα στην ημινόπαυση θα επιβαρυνθεί με προβλήματα από το καρδιακιακό, μπορεί να αναπτύξει στεφανιαία καρδιακή νόσο, οξύνφαρμα του μυοκαρδίου, ευνίδιο καρδιακό θάνατο, αγκιακή εγκεφαλική νόσο, παθήσεις της αορτής και των περιφερειακών αντίκειων, γιατί που σας θεωρώτερα μια γυναίκα που να ξεκινάει να περπατάει και μετά από λίγο να κάνει πόνο στην γαστροκνομία, εντοπάθη πλευρονθρώμωση ή και πνευμονική εμβολή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτά, καθώς πλέον στην ημινόπαυση, στις ηλικίες μετά τα 45, τα καρδιακιακά συμπτώματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες. Και αυτό οφείλεται στην απώλεια της ενεργετικής επίδρασης των ιστρογόνων, που οδηγούν στην ανάπτυξη αντιλιακής υπέρτασης και αθυρωματικής νόσου. Πέραν του καρδιακιακού, υπάρχουν διαταραχές στο μεταβολισμό, με αυξημένη πρόσληψη βάρους και παχυσαρκία. Μάλιστα, έχουμε αύξηση της περιφέρειας και ένα μεταπλάσιο κίνδυνο για κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Έχουμε ενίσχυση των ποσοστών προδιαβήτη και καθώς και διαβήτη τύπου 2 στις γυναίκες μετά την ημινόπαυση. Πολύ σημαντική είναι η εμφάνιση της οστεοπόρωσης, η οποία είναι η απώλεια της οστικής μάζας που συνδυάζεται με διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού. Έτσι έχουμε μειωμένη αντοχή στο σκελετό και πρόκληση καταρμάτων με ελάχιστο τραυματισμό. Στα τρία κύρια σημεία που είναι η σπονδυλική στήλη, το ισχύο και ο καρπός. Περίπου οι μισές γυναίκες και το 1 τέταρτο των ανδρών μπορεί να εμφανίσουν μετά τα 50 κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το κίνδυνο να αναπτύξει μια γυναίκα οστεοπόρωση? Η κορυφαία οστική μάζα που πετυχαίνει μια γυναίκα τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι άντρες έχουν υψηλότερη κορυφαία οστική μάζα σε σχέση με τις γυναίκες. Και βέβαια η απώλεια της προστατευτικής δράσης των ιστρογόνων. Η απώλεια της οστικής μάζας εμφανίζεται πιο έντονη στα 5 με 10 χρόνια μετά την ημινόπαυση. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος, θα έχετε ακούσει, είναι αυτή με τη χρήση δέσμης φωτονίων διπλής ενέργειας, η λεγόμενη DEXA. Υπάρχει ένα T-score που μας καθορίζει αν μια γυναίκα βρίσκεται σε στάδιο οστεοπενίας, οστεοπόρωσης ή σε φυσιολογικά επίπεδα. Μπορεί να γίνει είτε στη σπονδυλική στήλη, σε γυναίκες που εισέρχονται κυρίως που βρίσκονται κοντά στην ηλικία της ημινόπαυσης, είτε στο ισχύο που είναι η περιοχή που γίνονται συχνότερα τα κατάγοντα σε γυναίκες ανά των 65 ετών.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συστήνει τη μέτρηση της σωστικής πυκνότητας να γίνει σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 και σε γυναίκες μικρότερες των 65 ετών, σε αυτές που έχουν κάποιο ιστορικό κατάγματος ή κάποιο παράγοντα κινδύνου. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για οστεοπορευτικό κατάγμα? Παλαιότερο ιστορικό κατάγματος, είτε οικογενειακό ιστορικό κατάγματος, ιδίως σε συγγενείς πρώτου βαθμού, το πολύ χαμηλό σωματικό βάρος, η κατάχρηση αλκοόλ, η έλλειψη άσκησης και η καθιστική ζωή, η λήψη φαρμάκων ή όπως για παράδειγμα η κορτιζόνη και το ατομικό ιστορικό νοσημάτων που επηρεάζουν την οστική ατοχή, όπως για παράδειγμα η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Για όλους αυτούς τους λόγους, τελευταία έχει αναπτυχθεί ο αλγόριθμος FRAX, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά τη μέτρηση τη οστική πυκνότητα και μπορεί να μα δώσει τη δεκαετή πιθανότητα ενό οστεοπορευτικού κατάγματο σε μια ασθενή. Δύο κουβέντε για το πολύ σημαντικό σύνδρομο, το οργενικό σύνδρομο τη εμμηνόπαυση. Μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση μπορεί να εμφανίσει ατροφία του εθίου ή του κόλπου, ξηρότητα, πόνο, καύσο και κυπνισμό στην περιοχή. Η διαταραχή τη φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου που επισυμβαίνει οδηγεί σε αύξηση των τοπικών φλεγμονών, όπω οι κολπίτιδε και οι ουρμόξεις, και μάλιστα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να τις θεραπεύσουμε αποτελεσματικά και είναι συχνές οι υποτροπές. Μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει δυσπαρέμνια, άλκος, πόνο κατά την σεξουαλική επαφή, συχνοουρία, νυκτουρία, ακράτεια ούρων, χαλάρωση ή πρόπτωση των γυναικών και ουρικών οργάνων, με πολλές ψυχολογικές, οικογενειακές και κοινωνικές επιπτώσεις. Μια γυναίκα μπορεί να αισθάνεται ένα αίσθημα ντροπής, να αποσύρεται κοινωνικά ή οικογενειακά και να εμφανίζει και κατάθλιψη. Η ακράτεια των όνων που μπορεί να απασχολεί συχνά περίπου το 30% των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση. Μπορεί να χωριστεί είτε σε ακράτεια προσπαθίας, μια γυναίκα χάνει ούρα στο βήχα, στο γέλιο, στο πταγμό, στο σύντομα βάρους, ακράτεια όνων επιτακτικού τύπου, η γυναίκα χάνει ούρα πριν προλάβει να πάει στην τουαλέτα, είναι η ακράτεια που έχει με έλλειψη. Μια ακράτεια μεικτού τύπου, ενώ άλλες μορφές είναι η συνεχής ακράτεια ή η ακράτεια κατά τη σεξουαλική επαφή ή η νυκτερινή ενούρηση. Έρχεται μια γυναίκα μας με την ουπαυσιακή στο ιατρείο, είτε πρώην εμμηνοπαυσιακή με συμπτώματα. Στο ιατρείο, για παράδειγμα, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, και είναι διαγνωστικές εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να συστήσουμε στη γυναίκα να κάνει. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια γενική αίματος, ένα βιοχημικό έλεγχο με το ζάχαρο, τη γλυκοζηλεμένη μοσπερίνη, την ουρία, την κρεατινίνη, τα λιπίδια του αίματος, τα επίπεδα ασβεστίου και βιταμίνης D, έναν έλεγχο της συμπατικής λειτουργίας, τον έλεγχο των ορμονών της υποφύσεως, την FSH, η οποία αν είναι πάνω από 25 θα μας δείξει ότι η γυναίκα πιθανότητα βρίσκεται στην εμμηνόπαυση, την οχνοτρόπο ορμόνη, την LH, την ιστραδιόλη, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος του θυροειδούς, με την TSH, την προλακτίνη και την ανέμενη της παραθορμόνης. Από εκεί και πέρα η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο κατά Παπα-Νικολάου, κατά τον τακτικό αιτήσιο έλεγχο της, όπως τονίστηκε και από τις προηγούμενες ομιλίες, και σε ένα υπέρυπο των έσω γενικών οργάνων. Εννοείται ότι θα συστήσουμε να γίνεται ο αιτήσιος μαστογραφικός έλεγχος, καθώς και μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Προχωρούμε στις θεραπείες. Τι θα συστήσουμε σε μια γυναίκα? Ως κύρια θεραπεία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης είναι η θεραπεία ορμονικής υπατάστασης, που κατ' ουσίαν είναι η χορήγηση των φυσικών ορμονών που λείπουν από τη γυναίκα στην εμμηνόπαυση, της εστραδιόλης και της προγεστερόνης. Η ορμονική θεραπεία υπατάστασης χορηγείται συνήθως στην χαμηλότερη απαιτούμενη δόση για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τη μείωση της οστικής πυκνότητας. Υπάρχουν διάφορα σχήματα, είτε μόνο ιστρογόνα, είτε συνδυασμό ιστρογόνων και προγεστερόνης και ένα άλλο φάρμακο, η διπολόνη, η οποία μιμείται την δράση των ορμονών. Αυτά τα σχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε κυκλικά είτε σε συνεχή χορήγηση. Υπάρχουν διάφοροι οδοί χορήγησης, είτε από του στόματος, είτε διάφορα διαδερμικά επιθέματα στον κόλπο τα πάτσες, είτε και τοπικά όπως κορμικές κρέμες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η εξατομίκευση της θεραπείας ανά ασθενή και με βάση το ιστορικό της και το στάτους στο οποίο βρίσκεται. Ποιες είναι οι ενεργετικές επιδράσεις, τα θετικά, τα πλεονεκτήματα της θεραπείας υποκατάστασης? Η ανακούφιση των κλιμακτηριακών συμπτωμάτων, η μείωση των εξάψεων, των υπερινών εφιδρώσεων, της κόπωσης, των διαταραχών διάθεσης και των μυοσυντηρητικών πόνων.
Η θεραπεία υποκατάστασης έχει ευεργετική επίδραση στο ουρογενικό σύνδρομο της ενυνόπαυσης, βελτιώνει την υπαρξιακή οστεοπόρωση και φαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει ευεργετικές επιδράσεις σε παράγοντες κινδύνου της καρδιακής νόσου, όπως για παράδειγμα τη μείωση της χοληστερίνης, την προστασία από αύξηση του σωματικού βάθους και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι πέραν της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης. Φυσικά και υπάρχουν. Θα συστήσουμε στη γυναίκα την αλλαγή του τρόπου ζωής, με τη διακοπή του καπνίσματος, με τη σύσταση για επαρκή ύπνο, με τη μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ. Πάρα πολύ σημαντική η συστηματική άσκηση. Ο έλεγχος της διατροφής και κατάλληλη δίαιτα με την επαρκή ενεργειακή πρόσληψη πέραν των θερμίδων, καθώς και υγνοστοιχείων όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο και βιταμινών που βρίσκονται στα κρέα, στο κρέας, στα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα συστήσουμε σε μια γυναίκα μεθόδους διαχείρισης του άγχους και της στρεσογόνου καθημερινότητας με σκοπό την βελτίωση της ψυχικής της διάθεσης. Προχωρώντας στην θεραπεία της οστεοπόρωσης. Για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης προϋπόθεση είναι η υπαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D. Θέση έχουν, όπως προείπαμε, η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, ιδίως σε γυναίκες που βρίσκονται κοντά στην ενυνόπαυση, σε νεαρότερες γυναίκες. Από εκεί και πέρα έχουν αναπτυχθεί σκευάσματα όπως οι εκλεκτικοί τροποποιητές των ιστογονικών υποδοχείων, όπως η ραλοξιφένη, τα διφοσφονικά, η δενοσουμπάμπη, η τεριπαραντίδη και πάρα πολύ σημαντική είναι και η συστηματική άσκηση. Τι θα συστήσουμε σε μια γυναίκα που εμφανίζει ουρογεννητικό σύνδρομο στην ενυνόπαυση, που έχει ατροφία, ξηρότητα, πόνο στον κόλπο. Σημαντική είναι η τοπική θεραπεία με ενυδατικές ή λιπαρτικές κρέμες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται συστηματικά ή και την πρώτη επαφή. Τα κορμικά εστρογόνα φαίνεται να έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πέραν αυτών, έχουν αναπτυχθεί και νεότερες, πιο σύγχρονες και λιγότερες εμβληματικές μέθοδοι, όπως το κορμικό λέιζερ και η αυτόλογη έγχυση αιμοπεταλίων. Θα πρέπει να συστήσουμε κατάλληλη αγωγή ώστε να προλάβουμε τις όποιες υποτροπές των λοιμόξεων, να αντιμετωπίσουμε πυκνακράτεια ούρων, η οποία συντηρητικά συστήνεται, για την οποία συντηρητικά συστήνεται η ασκήση του κορμικού εδάφους και καθώς και η φαρμακευτική αγωγή. Ενώ αν αυτές η συντηρητική αντιμετώπιση αποτύχει, τότε μπορεί να συστήσουμε σε μια γυναίκα που έχει εκράτη όρμους παθίας την τοποθέτηση μιας ταινίας ελεύθερης τάσης ή περιοριστικές εγχύσεις τριγωτικών παραγόντων, είτε και εγχύσεις πότο ξενοπιστικά που κάνουμε σε γυναίκες που έχουν κάποιο τύπο ακράτιο. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η περίοδος της ενυνόπαυσης είναι μια ιδιαίτερη περίοδος με πολλές διαταραχές, πολλές επιπτώσεις στη γυναίκα και ο ρόλος του κλινικού γιατρού απαιτεί πάρα πολλές ικανότητες με κύρια την ολιστική και την εξατομικευμένη προσέγγιση της ασθενούς που θα εξασφαλίσει τη σωστή και επαρκή θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.